θελήσαμε να πάρουμε την άποψη και του γραμματέως του κινήματος αλλαγής, του κυρίου Μανώλη Χριστοδουλάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Χριστοδουλάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρίτσο. Το ΠΑΣΟΚ Γερμανίας καλεί τον κύριο Τσίπρα να παραστεί στην εκδήλωσή του. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Καταρχάς δεν είναι το ΠΑΣΟΚ Γερμανίας, γιατί το ΠΑΣΟΚ Γερμανίας έχει βγάλει ανακοίνωση που καταδικάζει την απόφαση αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση εννοείται το S5 προφανώς. Ναι. Κοιτάξτε, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Υπάρχει από ορισμένα μέρη του S5 και του S&D μία κατεύθυνση να θεωρήσουμε σοσιαλδημοκράτη τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Και αυτό γίνεται όχι επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης, αλλά γίνεται μάλλον επειδή κάποιοι αξιολογούν ως πιο σημαντικό το να παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό παρά το τι ιδέες εκφράζει. Το έχουμε διατυπώσει με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους ότι ο σοσιαλδημοκράτης δεν γίνεται σαν δηλώνεις. Ο σοσιαλδημοκράτης γίνεται με τις πολιτικές που εφαρμόζεις. Και οι πολιτικές που εφαρμόζει εδώ ο κύριος Τσίπρας, και μάλιστα και η συνειδητή συνεργασία και με τον κύριο Καμένο, με ακραία ιδεολογικά χαρακτηριστικά, ακριβώς από την απέναντι πλευρά του ιδεολογικού άξονα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε τριοπαθές, ούτε προοδευτικό, ούτε μεταρρυθμιστικό, ούτε σοσιαλδημοκρατικό. Οι καθεστωτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, στα μέσα ενημέρωσης, ναι, η αποθέωση του κρατισμού, η συμπόρευση ακριβώς με ακραία στοιχεία, μια οικονομική πολιτική η οποία δεν δίνει προοπτική στη χώρα, η υπερφορολόγηση, μια συντηρητική λογική άσκηση εξουσίας, οι πλέον παλαιοκομματικές τακτικές που αποθεώθηκαν και προχθές και με τις εξαγγελίες, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο καθένας την εκλογική βάση, είναι ακριβώς στοιχεία που μας πείθουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως σοσιαλδημοκράτης. Ναι. Αυτά όμως, κύριε. Καλό είναι να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, γιατί αυτό είναι μία από τις αιτίες για τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία έχει χάσει τη δυναμική της και κυρίως έχει χάσει το αφήγημά της. Πρέπει ξανά να βρούμε τι θα πούμε στον κόσμο και όχι απλά να μαζεύουμε μεγάλα ποσοστά για να φαινόμαστε πολύ χωρίς να έχουμε κάτι ουσιαστικό να εκφράσουμε όμως. Ναι. Αυτό από τη μία οφείλω να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τον πολιτικό προσανατολισμό του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι σίγουρο ότι είναι και άβολη η θέση και του κινήματος αλλαγής αλλά και της Φόφης Γεννηματά όταν βρίσκεται σε ένα τραπέζι ευρωπαϊκό και είναι δίπλα-δίπλα με τον Αλέξη Τσίπρα και όταν είναι εντός ελληνικού εδάφους έχεις κάτι πολλάκιδες τέλος πάντων να προαναγγέλουν διώξεις, φυλακίσεις και όλα τα υπόλοιπα προκειμένου να κερδίσουν εκλογές και μάλιστα μου έκανε εντύπωση αυτό στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα ότι είπε προσχωρώ στο δόγμα του Πολάκη άμα είναι να εναρμονιστεί με το δημόσιο αίσθημα, έτσι, γιατί το δημόσιο αίσθημα μπορεί να σου λέει α, και με τη Χούντα καλύτερα ήμασταν, οπότε άντε να κάνουμε μια Χούντα επειδή το λέει ο άλλος στο καφενείο. Τέλος πάντων, το βάλουμε αυτό στην άκρη, αλλά παρόλα αυτά, έχουμε μια παροχολογία, κύριε Χριστοδουλάκη, για την οποία σας κατηγορούσαν επίσης κατά το παρελθόν ως παλαιό κομματικό σύστημα και ιδιαιτέρως εσάς το ΠΑΣΟΚ, ότι χρεοκοπήσατε τη χώρα με τα πελατειακά σας κλπ. Αλλά επειδή μιλάμε πάντοτε για Ευρωπαίους, δεν βλέπουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση σε όλη αυτή την ψηφοθυρία που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται τις τελευταίες ημέρες. 35.000 προσλήψεις, είπε ο Τσίπρας. Την Πέμπτη το πρωί η κυρία Ξενογιαννακοπούλου εξήγηλε 10.000 προσλήψεις για το 2020. Ναι. Αμέσως μετά ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε 16.000 για το 19 και 18.000 για το 20. Και αμέσως μετά ο κύριος Γαβρόπουλου εξήγηλε άλλες 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό και με αυτή την κουβέντα που γίνεται για τους 10.000 ιερείς οι οποίοι πλέον δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα θα πάρουμε στη θέση του. Κοιτάξτε, επειδή καλώς ή κακώς θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει το δέντρο που γεννάει λεφτά, καλό είναι να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγαλύτερη. Ναι, κύριε Χριστοδουλάκη. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Υπήρξε μια διακοπή. Ελάτε. Λέω, καλό είναι να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα τα θέματα της εθνικής οικονομίας. Γιατί οι λογικές ακριβώς του λίγους μήνες πριν τις εκλογές βγαίνω και τάζω προσλήψεις στο δημόσιο ανήκουν σε άλλες εποχές. Και θα κάνω και την αυτοκριτική μου εγώ, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και ο δικό μου πολιτικό χώρο έχει πέσει θύμα αυτή τη συλλογική. Και άλλοι πολιτικοί χώροι έχουν πέσει θύμα αυτή τη συλλογική. Και έπεσε και η χώρα θύμα αυτή τη λογική, ολόκληρη. Ακριβώς. Όλοι. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί βέβαια να θεωρώ ότι
ήταν μόνο αυτός ο λόγος που χρεοκοπήσανε, ενώ είναι μια μεγάλη ιστορία για το πώς εξελίχθηκαν τα ελλείμματα, το 4-9 και ούτω καθεξής. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Εγώ απλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι και ενδεικτική. Προφανώς θεωρούν κάποιοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά στην άκρη για να κάνουν προσλήψεις. Προφανώς αυτά τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, δυστυχώς δεν υπάρχουν από ό,τι φαίνεται τόσα λεφτά στην άκρη για τις σοβαρές κοινωνικές υποδομές. Για παράδειγμα, χθες το πρωί κατέρευσε το ταβάνι στο κρατικό νοσοκομείο Νίκαια. Στην Νίκαια, ναι. Αν λοιπόν υπάρχουν τόσα λεφτά στην άκρη, ένα κομμάτι ας το βάλουν για να φτιάξουν το ταβάνι αυτό και ό,τι περισσεύει μετά ας κάνουν προσλήψεις. Αλλά είναι σοβαρή. Την ώρα που έχουμε τόσες ελλείψεις στην υγεία, στην παιδεία, σε όλες τις κοινωνικές υποδομές, δεν μπορεί κάποιος απλά και μόνο για να πάρει λίγες περισσότερες ψήφους και να αποφύγει το διαστημό στις να τάζει στους πάντες τα πάντα. Είναι χιδαίο. Κύριε Χρυστοδουλάκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς ο Κύριο, ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης, από τις πολύ ωραίες φωνές, θέλω να σου πω, Νίκο, που ακούμε στο δημόσιο λόγο.